οι μεγάλες απεργιακές μάχες, οι τελευταίες, 28 Φλεβάρι στις 17 Απρίλη, οι καθημερινές αγώνες και συγκρούσεις σε πολλούς χώρους δουλειάς, με τη γραμμή, σύγκρουση με τη γραμμή της εργοδοσίας, με τους αντεργατικούς νόμους, μέσα σε μεγαλύτερους και μικρότερους χώρους δουλειάς, δίνουν και έχουν να δώσουν και στο μέλλον περισσότερα και μεγαλύτερα αποτελέσματα, όπως συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, άμεσα μέτρα ενάντια στην ακρίβεια για την προστασία της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία και παιδεία. Σε κάθε ευκαιρία, σε κάθε στιγμή της πάλης, πρέπει να δυναμώνει το ρεύμα αμφισβήτησης αυτινής της ανάπτυξης που ζούμε. Να καταδικαστούν πολιτικά όλοι αυτοί που πίνουν νερό στο όνομα της ανάπτυξης των επιχειρηματικών ομίλων. Οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ κλείσαμε 4 χρόνια και 6 μήνες αγώνα υπεράσπισης της λειτουργίας της. Μέσα σε αυτό το διάστημα, η κυβέρνηση σπατάλησε 110 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό και άλλα 400 από την πώληση προϊόντων της ΛΑΡΚΟ που με την εργασία μας παράξαμε. Παράλληλα, δεχτήκαμε δυσβάσταχτες περικοπές στους μισθούς μας, με αποτέλεσμα να έχουμε καταστραφεί οικονομικά, παρασένοντας μάλιστα μαζί μας στην οικονομική καταστροφή τις περιοχές γύρω από τη ΛΑΡΚΟ σε 5 νομούς. Αυτά τα χρήματα ήταν υπεραρκετά για τον εξυγχρονισμό της ΛΑΡΚΟ, την ανάπτυξή της με κατασκευή μονάδα ανοξείδωτος σκάλιβα, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, την καταβολή του μόρφου των εργαζομένων και των αυτοσχολούμενων μικροεργολάβων για το άνοιγμα νέων ειδικευμένων θέσεων εργασίας με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Το σχέδιο όμως της κυβέρνησης απέτυχε για τα λαϊκά στρώματα. Πέτυχε όμως για τα συμφέροντα των λίγων. Κατάφερε να απαξιώσει τη μοναδική βιομηχανία που παράγει σιδερονικέλιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συνέχεια πάγωσε την τσιμινιέρα της και σταμάτησε την παραγωγή της, ενώ μετέπειτα την ξεπούλησε με 6 ευρώ το στρέμμα, 6 εκατομμύρια συνολικά, όσα παράγει ΛΑΡΚΟ σε μια μέρα δηλαδή. Μία με το μαστίγιο και μία με το καρότο. Μέσα σε αυτή τη χρονική περίοδο η κυβέρνηση προσπάθησε πολλές φορές να μας πετάξει έξω από τη ΛΑΡΚΟ, να μας εξωστρακίσει από τον τόπο μας και από τα σπίτια μας. Μέχρι σήμερα δεν μπόρεσε να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του νέου ιδιοκτήτη που θέλει να βγάλει τους εργαζόμενους από τη μέση έτσι ώστε να την κάνει scrap, να αρπάξει 500 εκατομμύρια ζεστά από την ισοπαίδωσή της και να βάλει στο σεντούκι του άλλα 20 δισεκατομμύρια ορυκτού πλούτου. Η στεναρή αντίσταση των εργαζομένων και η πρωτόγνωρη έκφραση αλληλεγγύης εκατοντάδων σωματείων και χιλιάδων εργαζόμενων από όλη τη χώρα τους έχει καθυστερήσει στην υλοποίηση της τελικής πράξης του εγκλήματος. Ο αγώνας των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ έχει μετατραπεί σε μέτωπο υπεράσπισης της επαναλειτουργία της για ολόκληρη την περιοχή γύρω από αυτή και συνεχίζεται μέχρι τη νύχη. Σε αυτή τη φάση η κυβέρνηση διαθέτει άλλα 56 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό για να μας πετάξει σαν στη μένη λιμενόκουπα στο δρόμο έτσι ώστε να περπατήσει στις υπογραφές της μεταβίβασης. Η πρόταση των εργαζομένων είναι με τα χρήματα που έχει ΛΑΡΚΟ στα ταμεία της να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και να την επαναλειτουργήσουμε. Αδέρφια, δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι χωρίς την έκφραση αλληλεγγύης δεν θα τα είχαμε καταφέρει ως και σήμερα. Μπροστά μας έχουμε μια ενδεχόμενη μετωπική σύγκρουση. Σύμφωνα με τις δηλώσεις της κυβέρνησης, στις 12 Μαΐου ετοιμάζονται να μας πετάξουν έξω από τις δουλειές μας και τα σπίτια μας. Είναι αδίστακτοι. Με την απομάκρυνση των εργαζομένων από τις εγκαταστάσεις ενεργοποιούν το κίνδυνο μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος. Βάζουν σε κίνδυνο σχολεία, ιατρία, σπίτια, οικογένειες, αρρώστους και παιδιά. Δεν θα τους περάσει. Κοιτάζοντάς σας κατάματα και ευχαριστώντας σας από καρδιά για την αμέριστη αλληλεγγύη που έχει εκφραστεί στους αγώνες μας μέχρι σήμερα, σας καλούμε τώρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά να εκφραστεί ακόμη πιο δυνατά, ακόμη πιο αποφασιστικά, ακόμη πιο αποτελεσματικά η αλληλεγγύη σας. Σας καλούμε να στηρίξετε οικονομικά τα σωματεία μας. Σας καλούμε να δίνετε
να γίνετε οι καθημερινοί προπαγανδιστές του εγκλήματος στη Λάρκο και του δίκαιου αγώνα των εργαζομένων. Σας καλούμε με τη φυσική σας παρουσία όλοι μαζί την Παρασκευή 10 Μαΐου στις 7 απόγευμα στο Σύνταγμα να δώσουμε άλλη μια μάχη.